Αυτή τη στιγμή έχουμε κατάσταση με 10 σχολεία που είναι σε όλη την Ελλάδα κοντέινερ. Μαθαίνουμε όσο ψάχνουμε ότι είναι πολύ περισσότερα. Θέλουμε να εκφράσουμε, αμή τι άλλο, τη συμπαράστασή μας στο γονεϊκό κίνημα και ειδικά στην ειδική αγωγή στη Θεσσαλονίκη, που μαζί με την Ομοσπονδία τους παλέψαν όλο τον προηγούμενο χρόνο και συνεχίζουν ενάντια στο κλείσιμο τελικά των τριών ειδικών σχολείων, το μοναδικό αυτισμού, το δεύτερο έκτης Πηλαίας και το ειδικό δημοτικό, αλλά και στο κίνδυνο να κλείσουν ακόμα περισσότερα, γιατί όλα τα σχολεία εκεί είναι επικίνδυνα. Να εκφράσουμε συμπαράστασή μας στους γονείς που μάχονται γιατί τα παιδιά τους είναι στο σπίτι, γιατί δεν βρίσκουν μέσω μεταφοράς ή σχολείο να γραφτούν. Έχουμε αρνήσει σχολείο να εγγράψουν τα παιδιά. Αλήθεια λοιπόν, στο πρώτο ΕΚ Θεσσαλονίκης, στο Κορδελιό μάλλον, τι θα γίνει σε επίπτωση έκτασης ανάγκης που τα παιδιά που πάνε με αμαξίδιο πρέπει να τα πάρουν αγκαλιά οι εκπαιδευτικοί για να μπουν μέσα και ξεχωριστά το καρότσι, γιατί δεν χωράει ούτε στην πόρτα. Και το λένε ειδικό σχολείο αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι είναι επικίνδυνα τα πράγματα και είναι και επικίνδυνα για αυτή και η πολιτική τους. Εδώ είναι το αγωνιστικό αναπηρικό κίνημα. Ήταν εδώ και προχθές και πριν ένα χρόνο και θα ξαναείναι. Κάποιοι βέβαια έχουν στείλει τις διαπιστευτήριά τους ότι στηρίζουν την πολιτική της διδενένταξης, την πολιτική της ιδιωτικοποίησης. Είναι αυτοί που λείπουν. Της Ποσκαμέα και της ΕΣΑΜΕΑ. Αυτοί με τα λεφτά τους, τις χρηματοδοτήσεις και τα προγράμματά τους και εμείς με τα παιδιά μας και τις ανάγκες μας. Θα είμαστε εδώ και δεν θα δεχτούμε να παίξουν άλλα παιχνίδια εις βάρος της ζωής των ανθρώπων μας. Και να μην κουράζω. Επειδή ο πόλεμος είναι σε πολλά επίπεδα. Άλλωστε αυτό που έγινε στη Νέα Σμύρνη πριν λίγο καιρό νομίζω προσγείωσε πολλούς και μας έβαλε ότι το ζήτημα της αναπηρίας της ζωής του κάθε ανθρώπου θέλει μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση. Είχαν αφήσει για 5 χρόνια δύο ανθρώπους με νοητική στέρηση να μένουν μόνοι τους, χωρίς καμία στήριξη, χωρίς να υπάρχουν δομές. Και μετά λένε, κάνανε περιγραφή το πώς σκότωσε το ένα παιδί, το άλλο παιδί. Η κοινωνία τους, το κράτος τους το σκότωσε το παιδί. Και είναι υπεύθυνοι συνένοκοι και έχουν τα χέρια τους βαμμένα με αίμα. Η αγωνία του γονιού που δουλεύει μια ζωή και το πόνο του, το τι θα γίνει το παιδί του άμα πεθάνει, εμείς έχουμε οφείλει να του δώσουμε κουράγιο να διαβεντέψει τη ζωή του με τον συλλογικό αγώνα. Δεν αφήνουμε τις ζωές μας, τις ζωές των παιδιών μας στα χέρια τους. Συλλογικά στείλουμε ασπίδα προστασίας.